Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο απόψινό μάθημα της ιστορίας. Είμαι ο δάσκαλός σας, ο Γιώργος Ποταμιάς, και σήμερα θα δούμε το πολίτευμα και την κοινωνία της Σπάρτης. Βέβαια το πολίτευμα και την κοινωνία της Σπάρτης, την αρχαϊκή εποχή. Πάρα πολύ σημαντικό μάθημα, γιατί θα μας κάνει να κατανοήσουμε δύο πολύ σημαντικές πτυχές της σπαρτιατικής ζωής. Η Σπάρτη, μια πολύ σημαντική πολυκράτος, θα διαδραματίσει αργότερα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στους Περσικούς πολέμους, όσο και στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η Σπάρτη, μια πόλη διάσημη ακόμη και σήμερα. Πριν όμως μπούμε στο κύριο μέρος του σημερινού μαθήματος, θα πρέπει να δούμε δύο πολύ βασικές έννοιες που θα μας κάνουν να κατανοήσουμε καλύτερα το σημερινό μάθημα. Η πρώτη έννοια για την οποία θα μιλήσουμε και σε άλλα μαθήματα είναι το πολίτευμα. Τι είναι το πολίτευμα? Περιληπτικά, το πολίτευμα είναι το σύνολο εκείνων των κανόνων και των θεσμών με τους οποίους κυβερνάται ένα κράτος, μια πολιτεία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση που σήμερα εξετάζουμε, το σύνολο εκείνων των θεσμών και των κανόνων με τους οποίους κυβερνάται η Σπάρτη την αρχαϊκή εποχή. Στη Σπάρτη κοινωνία και πολίτευμα είναι άμεσα συνδεδεμένα. Τι είναι όμως η κοινωνία? Είναι το σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε ένα κοινό τόπο, χρόνο και συνήθως έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Στο σημερινό μας μάθημα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κοινωνία και πολίτευμα, γιατί μιλάμε για τη Σπάρτη. Μία πόλη κράτος όπου κοινωνία και πολίτευμα ήταν περίπου το ίδιο και το αυτό. Ο ένας θεσμός όριζε τον άλλον. Η μία έννοια όριζε την άλλη. Κοινωνία και πολίτευμα ήταν άμεσα συνδεδεμένα. Ο πολίτης δεν μπορούσε να ενεργήσει μόνος του. Άρα η κοινωνία ρυθμιζόταν ανάλογα με το πολίτευμα. Και όπως σε κάθε ιστορικό γεγονός θα πρέπει να το μελετήσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντοπίζεται, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που πλαισιώνουν το σημερινό μας μάθημα, που θα μας βοηθήσουν να το αποκωδικοποιήσουμε καλύτερα. Αυτές οι ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε και εσείς στον εαυτό σας σε κάθε ενότητα του μαθήματος της ιστορίας είναι: πότε, ποιος, πού, γιατί, πώς και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του ιστορικού γεγονότος που εξετάζουμε, που σήμερα είναι η κοινωνία και το πολίτευμα της Σπάρτης την αρχαϊκή εποχή. Ποια ήταν όμως περίπου η αρχαϊκή εποχή? Η αρχαϊκή εποχή εντοπίζεται μεταξύ 700 π.Χ. ως το 508 π.Χ., μια ημερομηνία που θεωρούμε ότι τότε ο Κλισθένης, ένας σημαντικός Αθηναίος πολιτικός, προσδιορίσε και θεμελίωσε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Βέβαια, το πολίτευμα της Σπάρτης είναι καθόλου διαφορετικό από αυτό της Αθήνας. Και πάμε στην επόμενη ερώτησή μας που είναι ποιος και πού. Μιλάμε για τους Σπαρτιάτες δηλαδή, οι οποίοι είναι δωρείς, όπως είδαμε και σε ένα από τα πρώτα μαθήματα της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού. Οι δωρείς κατεβήκανε από τα βόρεια της Ελλάδας και εγκαταστάθηκαν με τη βία, συνήθως, σε πολλά μέρη της Νότιας Ελλάδας όπου πριν κατοικούσαν άλλοι κάτοικοι. Οι Σπαρτιάτες δωρείς σιγά σιγά κατέλαβαν περιοχές της Λακωνίας και ίδρυσαν την πόλη της Σπάρτης. Τι συνέβη όμως με τους παλιούς κατοίκους?
οι παλιοί κάτοικοι υποδουλώθηκαν, έγιναν δούλοι και αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη, τους σύλλωτες, που όσο αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, δυστυχώς δεν είχαν κανένα. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της κοινωνικής τάξης? Μα να κάνουν όλες τις βαριές και χειρονακτικές εργασίες που οι Σπαρτιάτες δεν ήθελαν να ασχοληθούν. Οι Σπαρτιάτες ασχολήθηκαν από τότε που καταστάθηκαν στη Σπάρτη με την τέχνη και την εκπαίδευση του πολέμου και της πολιτικής. Πόλεμος, στρατιωτική εκπαίδευση, πολιτική και ζωή στην κοινωνία, στη Σπάρτη είναι το ίδιο και το αυτό. Ποιοι όμως ήταν αυτοί οι οποίοι ασκούσαν το εμπόριο, εφόσον οι Σπαρτιάτες ασχολιόντουσαν μόνο με την πολεμική τέχνη και την πολιτική? Μα οι περίοικοι, ξένοι που συνήθως κατοικούσαν στα περίχωρα της Σπάρτης. Δεν είχαν και αυτοί πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Η ζωή στη Σπάρτη για πολλά χρόνια παρέμεινε η ίδια. Πολίτες με πλήρη δικαιώματα ήταν μόνο οι άντρες Σπαρτιάτες. Και οι γυναίκες όμως είχαν αρκετή ελευθερία. Περισσότεροι μάλιστα από τις άλλες γυναίκες στις υπόλοιπες πόλεις του ευρύτερου ελληνικού κόσμου. Τώρα, τι κάνανε στην κοινωνία της Σπάρτης οι Σπαρτιάτες και οι Σπαρτιάτισσες? Καθημερινά γυμνάζονταν και ασχολούνταν με τα πολεμικά έργα. Έπρεπε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους εξωτερικούς εχθρούς, που ήταν αρκετοί, και Έλληνες, αλλά και ξένοι, λεγόμενοι βάρβαροι που δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τυχόν εσωτερικές εξεγέρσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ήλωτες ήταν πάντα περισσότεροι από τους Σπαρτιάτες και ανά πάσα στιγμή η καταπίεση που νιώθανε μπορούσε να οδηγήσει σε μία επανάσταση. Οι Σπαρτιάτες έπρεπε να είναι πάντα πολεμικά έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν. Τώρα πάμε στο καθαρά πολίτευμα της Σπάρτης, τη διοίκηση της Σπάρτης. Ποιος την ασκούσε? Στην κορυφή θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τους δύο βασιλιάδες, οι οποίοι ναι μεν λέγονται βασιλιάδες, αλλά δεν είχαν τόσες πολλές εξουσίες παρά μόνο όταν συνέβαινε πόλεμος και τότε γινόντουσαν αρχιστράτηγοι. Ουσιαστική διοίκηση ασκούσαν οι πέντε έφοροι. Βέβαια, όλοι οι Σπαρτιάτες πολίτες μπορούσαν να συζητούσουν τα διάφορα σημαντικά θέματα στην Απέλα, που μοιάζει με τη δική μας Βουλή. Σε αυτή τη συνέλευση όμως μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο οι Σπαρτιάτες που είχαν συμπληρώσει τα 30 χρόνια της ηλικίας τους. 30 χρόνια σήμαινε ότι είχαν εκτίσει την πρώτη τους στρατιωτική θητεία αποτελεσματικά. Και μάλιστα είχαν επιβιώσει γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη ζωή. Δεν σήμαινε αυτό βέβαια ότι μετά τα 30 χρόνια οι Σπαρτιάτες δεν πολεμούσαν. Ένα τρανό παράδειγμα είναι ο βασιλιάς Λεωνίδας, που θα δούμε σε άλλο μάθημα, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, συμμετείχε ο ίδιος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν, στην Απέλα, μαζεύονταν οι Σπαρτιάτες, συζητούσαν, διαφωνούσαν για όλα τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Η πόλη της Σπάρτης έμοιαζε με στρατόπεδο και οι νόμοι ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Τους νόμους αυτούς θεμελίωσε ο Λυκούργος. Και μάλιστα ήταν τόσο καλοί αυτοί οι νόμοι, τους θεωρούσαν τόσο καλούς οι Σπαρτιάτες, που ο Λυκούργος όταν αποφάσισε κάποια στιγμή να ταξιδέψει, να πάει σε κάποια άλλη πόλη του ελληνικού κόσμου, μυστηριωδώς εξαφανίστηκε. Λέγεται τώρα, φήμες είναι αυτό, ότι ίσως γι' αυτό φρόντισαν οι Σπαρτιάτες ώστε να μην πάει και φτιάξει καλύτερους νόμους αλλού. Τώρα όσο αφορά την εκπαίδευση και την αγωγή των Σπαρτιατών. Τα αγόρια από πολύ μικρή ηλικία
από τα 7 τους χρόνια εγκατέλειπαν την οικογένεια και συμμετείχαν στην κανονική στρατιωτική εκπαίδευση, τη λεγόμενη σπαρτιατική αγωγή. Την εκπαίδευση αυτή αναλάμβανε η πόλη. Το παιδί δηλαδή ανήκε στην πόλη, όχι πια στην οικογένεια. Από μικροί έπρεπε να συνηθίσουν αυτή τη σκληρή ζωή και να ξεπερνούν όλες τις δυσκολίες. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονταν και για τα οποία φρόντιζε η πόλη, δεν υπήρχε δηλαδή ιδιωτική εκπαίδευση, και μαθήματα τα οποία διδάσκονταν και τα κορίτσια, που είναι εξαίρεση για τον ελληνικό κόσμο, δηλαδή στις υπόλοιπες και στην πλειοψηφία των άλλων ελληνικών πόλεων κρατών, τα κορίτσια μπορεί να μην είχαν καθόλου εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ήταν ανάγνωση, γραφή, μουσική και χορός. Επίσης τα κορίτσια και τα αγόρια γυμνάζονταν και μαζί. Μάλιστα, λέγανε ότι θα έπρεπε και οι γυναίκες να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, γιατί μία δυνατή και υγιής σπαρτιάτισσα θα μπορούσε να γεννήσει έναν δυνατό και υγιής σπαρτιάτη. Πολύ σημαντικό για την πόλη της Σπάρτης. Δυνατοί πολίτες, δυνατοί στρατιώτες, δυνατοί οπλίτες. Όλη αυτή η εκπαίδευση και όλη αυτή η διαμόρφωση της κοινωνίας είχε σκοπό την πολεμική ετοιμότητα. Όλοι οι Σπαρτιάτες λοιπόν ζούσαν μαζί σε ένα κοινό τρόπο ζωής και δημιουργούσαν πολύ ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο και ο τρόπος με τον οποίο πολεμούσαν, η Σπαρτιατική φάλαγγα, θα δούμε ότι ήταν για πάρα πολλά χρόνια ανίκητη. Ο Σπαρτιάτης θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος πολεμιστής εκείνης της περίοδου, όχι μόνο στον ελληνικό κόσμο, αλλά σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Μία άλλη πτυχή κάθε ζωής πόλης, κράτους και πολιτεύματος είναι η οικονομία. Οι Σπαρτιάτες δεν ασχολιόντουσαν με την οικονομία. Με την οικονομία και με το εμπόριο ασχολιόντουσαν οι περίοικοι. Μάλιστα λέγεται ότι οι Σπαρτιάτες κατασκεύασαν τόσο βαριά νομίσματα, τόσο βαριά που μοιάζανε με ασπίδες, ώστε να μην μπορεί κάποιος να συσσωρεύσει πολλά. Ήτανε κακό για τη σπαρτιατική κοινωνία να ασχολείσαι με τη συσσώρευση πλούτου και μόνο με την προσωπική σου ανάπτυξη. Σημασία είχε η πόλη και η στρατιωτική ετοιμότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής ονομάστηκε λακωνικός. Δηλαδή, λίγα πράγματα, ικανοποιούμε τις βασικές μας ανάγκες και κοιτάζουμε πάντα το συμφέρον της πόλης. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και του πολιτεύματος της Σπάρτης? Ολιγαρχία, κυβερνούν λίγοι, έμφαση στο στρατό και ιδιαίτερα στο πεζικό, δηλαδή δεν συναντάμε σχεδόν καθόλου ναυτικό αυτή την περίοδο, πειθαρχία στους νόμους του κράτους και σε ό,τι μας λέει η πολιτεία, λακωνικός τρόπος ζωής και κάτι το οποίο αποτελεί εξαίρεση για τις ελληνικές πόλεις, ένας ελεύθερος τρόπος ζωής για τις γυναίκες. Μάλιστα, κάποιοι κατηγόρησαν τη Σπάρτη, ειδικά αργότερα, την κατηγόρησαν ότι δεν είχε δημοκρατία ολιγαρχία ή ολιγαρχία, αλλά γυναικοκρατία. Γιατί αποτελούσε σκάνδαλο για εκείνη την εποχή όλος αυτός ελεύθερος τρόπος των γυναικών της Σπάρτης. Η κοινωνία και το πολίτευμα της Σπάρτης όμως είχαν κάποια αποτελέσματα πολύ σημαντικά για αυτή την πόλη κράτος. Η Σπάρτη θα γίνει μία από τις ισχυρότερες, αν όχι η ισχυρότερη στρατιωτικά πόλη του ελληνικού κόσμου. Αυτή τη θέση θα τη στηρίξει αργότερα τόσο στους Περσικούς πολέμους απέναντι στη Μεγάλη Περσική Αυτοκρατορία,
όσο και στον ελληνικό εμφύλιο που θα δούμε αργότερα, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Εκεί θα συγκρουστεί με την ιδεολογικά αντίθετη πολυκράτωση του ελληνικού κόσμου, την Αθήνα. Αλλά αυτό αποτελεί θέμα για ένα μάθημα αργότερα. Οπότε, εφόσον ολοκληρώσαμε και τα πολύ σημαντικά και βασικά ζητήματα αυτού του μαθήματος, προχωράμε σε κάποιες ερωτήσεις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, που θα τις δούμε μαζί. Πάμε λοιπόν στην πρώτη. Αντιστοίχηση. Οι νόμοι στη Σπάρτη ήταν αυστηροί για ποιο λόγο? Γιατί με αυτόν τον τρόπο η ζωή στην πόλη έμοιαζε με στρατόπεδο. Οι νέοι συνήθιζαν στη σκληρή ζωή από μικρή ηλικία, ώστε να μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Οι νέοι ζούσαν όλοι μαζί στις σκηνές και έτσι με αυτόν τον τρόπο μάθαιναν να αγαπούν ο ένας τον άλλον, να έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. Και τέλος, τα χρήματα στη Σπάρτη είχαν μικρή ως μηδαμινή αξία. Και γι' αυτό οι Σπαρτιάτες δεν ενδιαφέρονταν ποτέ για την πολυτέλεια. Είναι ο λεγόμενος λακωνικός τρόπος ζωής. Για να δούμε τι ορίζει την κοινωνία και την εξουσία στη Σπάρτη. Όσο αφορά την κοινωνία, έχουμε τρεις βασικούς άξονες. Για ποιους μιλήσαμε πριν? Έχουμε τους σύλλοτες που δεν είχαν καθόλου δικαιώματα και ήταν η βάση της κοινωνικής πυραμίδας στη Σπάρτη. Έχουμε τους περίοικους που ασκούσαν το εμπόριο αλλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Και στην κορυφή της κοινωνίας βρίσκουμε τους πολίτες που είναι αποκλειστικά οι άνδρες Σπαρτιάτες. Και για να δούμε την εξουσία. Ποιοι ασκούσαν την εξουσία στη Σπάρτη? Οι δύο βασιλείς, όπως είπαμε, που έχουν κυρίως αυξημένα δικαιώματα και εξουσίες όταν η Σπάρτη βρίσκεται σε πόλεμο. Έχουμε τους 5 έφορους οι οποίοι ασκούν ουσιαστικά τη διοίκηση, κυρίως στην περίπτωση που έχουμε ειρήνη. Και τέλος έχουμε την Απέλα, όπου εκεί συγκεντρώνονται όλοι οι Σπαρτιάτες και συζητάνε για ό,τι τους αφορά. Βέβαια, στην Απέλα συμμετέχουν, όπως είπαμε, μόνο οι Σπαρτιάτες που έχουν συμπληρώσει τα 30 χρόνια ηλικίας και έχουν εκτίσει όλοι τους τη στρατιωτική θητεία, την υποχρεωτική. Και πάμε στην επόμενή μας ερώτηση. Λέμε τη σύγχρονη εποχή. Κάποιος μιλάει λακωνικά. Τι εννοούμε με αυτό? Όταν στη σύγχρονη εποχή λέμε ότι κάποιος μιλάει λακωνικά, τότε αυτό σημαίνει ότι μιλάει με πολύ λίγα μετρημένα λόγια, όπως ακριβώς ήταν και ο τρόπος ζωής των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες μιλούσαν λίγο, κοφτά και μετρούσαν κάθε φορά τι έλεγαν. Καμία σχέση με τους Αθηναίους, θα δούμε αργότερα, σε επόμενα μαθήματα. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας μάθημα που αφορά το πολίτευμα και την κοινωνία αυτής της πολύ σημαντικής πόλης του ελληνικού κόσμου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σας περιμένω σε επόμενο μάθημα της ιστορίας. Να είστε όλοι σας καλά.